Οδηγίες προς τους πολίτες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Δεν ξεχνάμε τον θερμοσύφωνα, δεν αφήνουμε ακόμα και ένα φως ανοιχτό. Όλα αυτά τελικά κοστίζουν στην τσέπη. Με το καλάθι θα κρατάνε οι πολίτες, καταλαβαίνω, στο σούπερ μάρκετ, όταν πηγαίνουν. Από εδώ και πέρα. Και χωρίς καλάθι. Στα χέρια. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα καλό σχεδιασμό όλοι μας. Το μέλλον αυτά τα οποία λέτε, κύριε Χαρίτση, είναι για να κερδίσει ο κάτοχος της Καγιέν περισσότερα από τον φτωχό. Βενζίνη όμως δεν την πάει να τη βάλει ο άνθρωπος των 500 ευρώ. Τη βενζίνη την οποία διαμαρτυρόμαστε στα 2 ευρώ την βάζουν οι παραγωγικές μονάδες της κοινωνίας. Από το χάνει κουτία δεν έχουν αυτοκίνητο. Πώς το κάνουμε? Οι αποταμιεύσεις που έχουν συσσωρευτεί, έτσι, είναι αποταμιεύσεις που μπορεί να βγάλουν ένα νοικοκυριό ή μια επιχείρηση από τη μία δύσκολη θέση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έλεγα να μην χάσει την ψυχραιμία σας. Το φαινόμενο αρχίζει ήδη να αντιστρέφεται. Παγκοσμίως άθαθη και στην Ελλάδα και δεν νομίζω ότι θα κρατήσει περισσότερο από τα Χριστούγεννα Μαξ. Κάποια στιγμή θα τελειώσει και ο χειμώνας, οπότε θα γλιτώσουμε τουλάχιστον. Σκέφτονται αλλιώς γιατί ζουν αλλιώς. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Πλαφόν στις τιμές της ενέργειας. Μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Κατώτατος μισθός 800 ευρώ. Μέτρα τώρα, όπως κάνουν οι κυβερνήσεις στην υπόλοιπη Ευρώπη, για να μείνει η κοινωνία όρθια.